Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Κάρλο Βιβάρη αποφάσισε αντί να προβάλλει ταινίες σε μία άδεια αίθουσα, να τις προβάλλει σε ολόκληρη την Τσεχία. Μέχρι τις 11 Ιουλίου θα προβληθούν ταινίες σε 96 τοπικά σινεμά της χώρας, με τους διοργανωτές να προσπαθούν να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ στο κοινό που θα τις παρακολουθήσει. Το project δεν θα έχει βραβεύσεις και ονομάζεται Τάντι Βάρη. Το τμήμα προβολών επέλεξε 16 ταινίες, 3 σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα και 1 σε παγκόσμια. Οι θεατές δεν μπορούν να έρθουν στο Κάρλο Βιβάρη και έτσι αποφασίσαμε να πάμε εμείς στο φεστιβάλ σε αυτούς, στις δικές τους περιοχές. Πριν από την πρεμιέρα με την ταινία Baby Teeth της Shannon Murphy, ο πρόεδρος του φεστιβάλ θα παρουσιάσει μια διαφορετική τελετή έναρξης που θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση και στα 96 σινεμά της Τσεχίας. Μάλιστα, μετά από όλες τις προβολές θα υπάρχει και διαδικτυακή συζήτηση και πάνελ με τους δημιουργούς των ταινιών, όπως συμβαίνει και στο παραδοσιακό φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη εναλλακτική για την προβολή μιας ταινίας σε φεστιβάλ. Οι διοργανωτές πάντως ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή τετραήμερου event και στα μέσα Νοεμβρίου με 30 ταινίες. Θέλουμε να παρουσιάζουμε ταινίες στους θεατές. Καλύτερα να τις μεταφέρουμε εκεί που μένουν από το να ακυρώσουμε ολόκληρο το φεστιβάλ. Περίπου 40 στελέχη της διοργάνωσης θα μεταβούν στις αίθουσες προκειμένου να προλογίζουν ταινίες, ενώ το κόκκινο χαλί έχει στηθεί κανονικά στο Κάρλο Βιβάρη. Μια ευκαιρία για φωτογραφίες και μια υπενθύμηση ότι το φεστιβάλ θα επιστρέψει. Το κόκκινο χαλί είναι άδειο εφέτος. Για την επόμενη χρονιά όμως, οι διοργανωτές, οι συνεφίλ και οι καλλιτέχνες ελπίζουν πως αυτός ο χώρος θα είναι γεμάτος κόσμο.